Η λέσχη ανάγνωσης θητείας είναι μία από τις πρόσφατες δράσεις του Προοδευτικού Συλλόγου, που τελεί, ευελπιστούμε να γίνει μία μόνιμη εκπαιδευτική δράση του Συλλόγου μας, που φιλοξενείται στον ίδιο χώρο. Είμαστε λίγο βέβαια στενά, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί. Όπως βλέπετε, συνυπάρχουμε χωρίς προβλήματα, αρμονικά. Και ήδη από το Δεκέμβριο έχουμε ξεκινήσει συστηματικές συναντήσεις των παιδιών. Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αν θυμάστε, και από τότε κάθε μήνα έχουμε τακτικές συναντήσεις της ομάδας των παιδιών. Αναφερόμαστε σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, σε αυτές τις ηλικίες, γιατί τώρα στο ξεκίνημα δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερες και περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Βεβαίως, η συμμετοχή εδώ είναι δωρεάν. Τα παιδιά γίνονται μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης, αποκτούν μία κάρτα μέλους, με την οποία έχουν κάποια προνόμια, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται από το Σύλλογο, απολαμβάνουν μία μικρή έκπτωση στα βιβλιοπωλεία της πόλης, που και αυτό είναι σημαντικό, και έρχονται εδώ με πολύ χαρά για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Η ομάδα των παιδιών είναι μια ανοιχτή ομάδα, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν και να εγγραφούν όσα παιδιά θέλουν, αρκεί να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον πίνακα ανακοινώσεων που έχει αναρτηθεί σε όλα τα σχολεία της πόλης μας, και στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Και αμέσως, πολύ απλά, είναι πολύ απλή διαδικασία, έρχονται στη Λέσχη Ανάγνωσης και απολαμβάνουν τη διαδικασία. Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι μια ιδέα η οποία καταφέραμε να γίνει πραγματικότητα μέσα από τη συμμετοχή και την προσφορά, την εθελοντική προσφορά, πολλών εκπαιδευτικών. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που συναπαρτίζουν αυτό που ονομάζουμε Λέσχη Ανάγνωσης Θητείας είναι μια ομάδα έμπειρων και άξιων παιδαγωγών, που καταθέτουν εδώ το χρόνο, το μεράκι και την αγάπη τους για τα παιδιά και το βιβλίο, και λειτουργούν ως εμψυχωτές, έτσι τους ονομάζουμε. Εμψυχωτές και συντονιστές των ομάδων των παιδιών. Γιατί εμψυχωτές? Γιατί εδώ δεν θέλουμε να έρχονται τα παιδιά και να συνεχίζουν να συνδέουν το βιβλίο με αυτή την τυπική και ίσως κουραστική σε μεγάλο βαθμό διαδικασία της μελέτης, της σχολικής μελέτης, την οποία έχουν συνηθίσει στο σχολείο. Αντίθετα, θέλουμε να απολαμβάνουν με παιγνιώδη και χαρούμενο τρόπο το βιβλίο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς, που αποτελούμε τους εμψυχωτές της Λέσχης Ανάγνωσης, σχεδιάζουμε μία σειρά από πολυπίκυλες δραστηριότητες, τις οποίες ονομάζουμε ασκήσεις εμψύχωσης, δράσεις εμψύχωσης, που σκοπό έχουν ακριβώς να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα υποκινήσουν, ώστε μέσα από την ομάδα, μέσα από την παρέα η οποία δημιουργείται στη Λέσχη Ανάγνωσης, να χαρούν και να ανακαλύψουν τι σημαίνει διαβάζω ένα βιβλίο και ταξιδεύω μαζί του. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι τα ίδια τα παιδιά από τις πρώτες συναντήσεις επέλεξαν το όνομα της Λέσχης. Ονόμασαν λοιπόν τη Λέσχη Ανάγνωσης Θητείας βιβλιοταξιδευτές. Γιατί θεωρούν ότι μέσα από αυτή την εμπειρία καταφέρνουν και ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους, στον κόσμο της φαντασίας τους, τον οποίο στον οποίο ελεύθερα μπορούν να περιηγηθούν, και βιώνουν έτσι σαν ένα ταξίδι όλη αυτή την αναγνωστική εμπειρία. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν όσο γίνεται περισσότερο το βιβλίο. Αυτό βέβαια δεν είναι ούτε αυτονόητο, ούτε εύκολο. Γιατί δεν ξεκινάνε όλα τα παιδιά από το ίδιο υπόβαθρο, από το ίδιο σημείο. Δεν είναι δηλαδή όλα τα παιδιά εξοικειωμένα με το βιβλίο, ή δεν είναι όλα τα παιδιά βιβλιοφάγοι. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε βαθμιαία να τα εξοικειώσουμε, να τα φέρουμε σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του βιβλίου, να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο στη φαντασία τους και στο συναίσθημά τους, και δίνουμε έμφαση στην αισθητική αξία που έχουν τα βιβλία,
Γιατί πρέπει να πω εδώ ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με λογοτεχνικά βιβλία και όχι με τα άλλα βιβλία της γνώσης. Άρα λοιπόν έμφαση δίνεται στην αισθητική απόλαυση που μπορεί να αποτελέσει η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου για τα παιδιά, ώστε μέσα από βαθμιές δράσεις και ψυχωτικές δραστηριότητες, τα ίδια τα παιδιά να ανακαλύψουν εκείνο το βιβλίο, γιατί πάντα υπάρχει ένα βιβλίο στη ζωή του ανθρώπου που λειτουργεί ως το κίνητρο για να γίνει τακτικός αναγνώστης, εκείνο το βιβλίο που θα τους δώσει την απόλαυση και να αγαπήσουν τα βιβλία στη συνέχεια. Τα παιδιά έρχονται εδώ και συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις, ζωγραφίζουν, καταγράφουν τις εντυπώσεις τους, φτιάχνουν κατασκευές, όπως βλέπετε ο χώρος κοσμείται ήδη από τις κατασκευές τους, και στις οποίες εκφράζουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους από τα βιβλία που έχουμε μελετήσει μέχρι τώρα. Παίζουν παιχνίδια, γιατί εδώ ξέρετε διαβάζουμε και παίζουμε. Και αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους να εκφραστεί. Μελοποιούμε κάποια αποσπάσματα όταν προσφέρονται, άρα τραγουδάμε, γιατί έχουμε και μουσικό στην παρέα μας, μια πολύ καλή μουσικό. Και δραματοποιούμε, κάνουν παντομήμα, δραματοποιούν σκηνές από το βιβλίο. Συμμετέχουν λοιπόν με πολλούς τρόπους και μέσα από αυτές τις αναγνωστικές, τις συμπληρωματικές αναγνωστικές δράσεις, προσεγγίζουν το βιβλίο, όπως σας είπα, ως απόλαυση. Ο στόχος μας είναι να βιώσουν τη χαρά της απόλαυσης και να γίνουν τακτικοί αναγνώστες του καλού βιβλίου.